εντείνεται η αγωνία και το γνωστό επιχειρηματιά και αθλητικό παράγοντα Μανώλη Παπακαλιάτη, ο οποίος νοσηλεύεται σε σταθερή κατάσταση στη ΜΕΘ του Βενιζελίου μετά την παράσυρσή του από μηχανάκι στην περιοχή του Αγιάννη Κνωσού. Ο επιχειρηματίας τραυματίστηκε βαρύτατα, καθώς υπέστη κρανιογκεφαλικές κακώσεις, ενώ φέρει κατάγματα συχνάθο και ζυγωματικά σε δύο σπονδύλους, σε τέσσερα πλευρά, στη κνήμη, ενώ στο δεξιό μυρό ανοιχτό κάταγμα. Είναι το σημείο που τραυματίστηκε σοβαρά ο γνωστός επιχειρηματίας μετά από παράσυρση από μηχανάκι, με τον ίδιο να νοσηλεύεται σε σταθερή κατάσταση στη ΜΕΘ του Βενιζελίου. Περαστικά στο κύριο Μανώλη, αλλά υπάρχει πολύ ταχύτητα εδώ. Κάτι πρέπει να κάνουν στον δρόμο, σαμαρά και δεν ξέρω κάτι, γιατί υπάρχει, επικρατεί μια τρέλα. Μιλάμε για 60-70 χιλιόμετρα. Πολύ καλός άνθρωπος, η οικογένειά του και όλοι τους. Και βοηθούσε και πολύ κόσμο βοηθούσε. Όποιος είχε ανάγκη τον βοηθούσε. Περαστικά και καλή ανάρρωση. Στενάχωρο και όταν πρόκειται για κάποιον άνθρωπο γνωστό, είναι λυπηρό. Με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ μεταφέρθηκε στο Βενιζέλιο νοσοκομείο, όπου του παρασχέθηκαν άμεσα οι πρώτες βοήθειες, ενώ υποβλήθηκε σε πολύωρο χειρουργείο που ολοκληρώθηκε με επιτυχία τα ξημερώματα. Από την πρώτη στιγμή στο πλευρό του βρέθηκε η οικογένειά του, τα παιδιά του, ο επιτυχημένος σκηνοθέτης Χριστόφορος Παπακαλιάτης, συγγενείς και φίλοι. Άμεσα μεταφέρθηκε στο χειρουργείο, βλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση επιτυχώς. Στη συνέχεια μεταφέρθηκε στη μονάδα εντατικής θεραπείας όπου παραμένει. Μοδυναμικά είναι σταθερός. Επίσης επικοινωνεί και ελάχιστα υποστηρίζεται με αναπνευστικά. Επίσης ενδέχεται να εξεταστεί η περίπτωση της επέμβασης στην Γνάθο με η κατάστασή του. Παρότι έχει πολλαπά κατάγματα και σε αρκετά σημεία της σώματός του, εντούτοις η κατάστασή του φαίνεται σταθερή. Όλα συνέβησαν χθες το απόγευμα επί της οδού Κρασαδάκη. Μηχανάκι στο οποίο επέβαιναν πατέρας και γιος, ηλικίας 50 και 17 ετών αντίστοιχα, παρέσυρε τον επιχειρηματία, ο οποίος απολάμβανε τη βόλτα του στην περιοχή. Καταρχήν δεν υπάρχει οδική παιδεία, δεν προσέχουν, κατοικημένες περιοχές τρέχουν πάρα πολύ, δεν σέβονται τους πεζούς. Έτσι, δηλαδή μιλάμε, η κατάσταση είναι χαοτική. Τα σκοτεινά σημεία, βέβαια, και το θέμα είναι ότι όχι εκτός Ηρακλείου σκοτεινά σημεία, εντός Ηρακλείου, εντός κατοικημένες περιοχές σκοτεινά σημεία, διάβαση πεζών. Σβημένες από κάτω από την άσφαλτο. Ο γνωστός και αγαπητός επιχειρηματίας τραυματίστηκε σοβαρά, ενώ οι επιβαίνοντες στο δίκυκλο τραυματίστηκαν ελαφρά. Όπως σχολιάζουν δημότες, πρόκειται για έναν δρόμο με λυπή φωτισμό, με αρκετούς οδηγούς να αναπτύσσουν μεγάλες ταχύτητες. Τις συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη το σοβαρό τροχαίο ερευνά η Τροχεία Ηρακλείου.